Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ μας βρίσκεται και πάμε να ξεκινήσουμε. Δίπλα μας έχουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, λέω εγώ, κυρία Φωτίου, αλλά είναι και η κοινωνική αλληλεγγύη. Κυρίως κοινωνική αλληλεγγύη, θα έλεγα εγώ. Να σας καλωσορίσουμε. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας. Ναι, είμαι στο χαρτοφλόκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και είμαι στο Υπουργείο Εργασίας γιατί ακριβώς η αντίληψή μας είναι ότι όλοι οι οποίοι ανήκουν στην περιοχή των ενδιαφερόντων μας πρέπει να μπουν στην εργασία και να ενταχθούν στην κοινωνία. Όλοι αυτό ψάχνουμε. Όλος ο κόσμος αυτό ψάχνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Προτείνω με αυτό το οποίο είχε πάρα πολύ συζήτηση γίνει το τελευταίο διάστημα με βάση το πολυνομοσχέδιο και τα επιδόματα στους πολύτεκνους και τρίτεκνους. Κάτι το οποίο ψηφίστηκε ήδη. Θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι είναι οι χαμένοι. Τώρα αυτό είναι λιγάκι σαν ρουλέτα. Δεν θα ήθελα να αρχίσω από αυτό. Χωρίς να υπεκφύγω, όπως ξέρετε κύριε Σαράτη, θα πω ακριβώς τα πράγματα ως έχουν. Θέλω όμως λίγο πιο μπροστά να πω τι ζήταγαν οι δανειστές και τι αποφύγαμε. Αυτό που ζήταγαν οι δανειστές λοιπόν ήταν, χωρίς να βάλουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον, δύο επιδόματα πολύ διαφορετικά τα οποία υπήρχαν, δηλαδή ένα ενιαίο για όλα τα παιδιά, είτε ήταν μονότεκνα, δίτεκνα, τρίτεκνα κτλ. Και άλλο ένα επίδομα που δινότανε χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μόνο στους τρίτεκνους πολύτεκνους να ενιοποιηθούν και χωρίς ούτε ένα ευρώ επιπλέον. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα είχε τεράστια προβλήματα. Πολύ περισσότερα από αυτά που ακούγονται σήμερα. Γιατί και αυτά που ακούγονται δεν είναι ακριβώς αληθή. Τώρα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την κυρία Κάντσιου και τον κύριο Σκάλκο και να πω ότι δεν υπόθηκε ότι το 50% των τρίτεκνων και πολύτεκνων θα δουν μεγάλες αυξήσεις, τις οποίες και θα αναφέρω. Τι κατάφερε η κυβέρνηση σε αυτήν την αξιολόγηση? Κατάφερε όλα τα χρήματα που θεωρούσαν και οι δανειστές ότι είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, δηλαδή δεν βγαίναν από τον προϋπολογισμό. Από πού βγαίναν? Από εξοικονομίες που γίνανε από κάθε Υπουργείο, τα οποία ήταν 315 εκατομμύρια. Όλα αυτά να δοθούν αποκλειστικά για το παιδί. Δηλαδή, 260 εκατομμύρια επιπλέον στα οικογενειακά επιδόματα, 40 εκατομμύρια επιπλέον για σχολικά γεύματα. Να πούμε τώρα ότι αυτές τις μέρες 130.000 σχολικά γεύματα δίνονται σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μέρα. Πολλοί κάθε μιλάνε όμως για συσίτια, κυρία Φωτίου, και αυτή είναι και η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, ότι έχουν καταντήσει τα παιδιά να έχουν ανάγκη συσίτιο. Καταρχήν, ποιος το κατάντησε το παιδί σε αυτό το χάλι με τη φτώχεια? Να κοιτάξουν στον καθρέφτη αυτοί που τα λένε, τα συσίτια, οι αργυρώνυμοι και οι απόφοιτοι των μεγάλων κολεγίων, όπου εκεί τρώγαν γεύματα και δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι τρώγαν συσίτια. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, σε όλους τους χώρους υπάρχει αυτό που περιγράφετε. Αυτό που περιγράφω είναι η κανονικότητα σε όλες τις χώρες και όχι για τα φτωχά παιδιά. Δηλαδή τόσο στη Γαλλία όσο στην Αγγλία κτλ. Και είναι βασικό μέτρο για την υπογεννητικότητα, είναι βασικό μέτρο για το δημογραφικό. Δηλαδή, αν τελικά μια μάνα δεν έχει μία αίσθηση ασφάλειας ότι πρώτον θα βρει δουλειά, ότι υπάρχουν δουλειές, γι' αυτό ρίξαμε και το ποσοστό της ανεργίας κατά 7 μονάδες. Δεύτερον, ότι είναι εξασφαλισμένη το παιδί της θα τρώει το μεσημέρι σε ένα σχολείο και επομένως θα μειώνεται και ο οικογενειακός προϋπολογισμός, αλλά θα έχει και η ίδια μια ασφάλεια. Τρίτον, ότι θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Γι' αυτό κάναμε το ΚΕΑ και δώσαμε 760 εκατομμύρια σε 700.000 συμπολίτες μας. Τέταρτον, ότι θα υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί. Εμείς βρήκαμε 70.000 παιδιά να μπαίνουν δωρεάν μόνο από εργαζόμενες μητέρες. Λες και τα παιδιά των άνεργων και φτωχών δεν έπρεπε να πάνε δωρεάν σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Το αλλάξαμε αυτό. Σήμερα 110.000 παιδιά μπαίνουν δωρεάν και του χρόνου 120.000 παιδιά. Το 2020 θα μπαίνουν 165.000 παιδιά, έχοντας φτιάξει επιπλέον 2.200 βρεφονιπιακούς σταθμούς στους σημερινούς 1.800. Κυρία Φωτίου, δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Απλά περιγράφετε μια ιδανική εικόνα.
υπάρχει κόσμος ο οποίος θα χάσει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει, εγώ την πάτησα. Βεβαίως. Θα σας πω τι συνέβη. Πάντα μιλάμε για τα οικογενειακά επιδόματα. Κύριε Σαράντη, υπήρχε μια μεγάλη ανισοτιμία του συστήματος. Η ανισοτιμία συνίσταται στο εξής. Ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όταν έχω δύο παιδιά, παραδείγματος χάρη, παίρνω παραδείγματος χάρη τα μισά από ότι αν έχω τρία παιδιά. Αυτό λέει το σύστημα που φτιάχνουμε. Θέλετε να το πούμε λίγο με ποσά για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί βεβαίως. Το μισό το αυτό το... Πόσα έπαιρναν, πόσα θα παίρνουν. Ένας άνθρωπος που έχει ένα παιδί, που έχει δύο παιδιά, που έχει τρία παιδιά, τέσσερα. Αν και νομίζω ότι είναι πολύ λίγη τετράτεκνη. Βεβαίως. Και έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα χαρτιά σας. Νομίζω πέρασε χθες και στο ΦΕΚ αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό, κυρία Γιάμαλη, είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Επιτέλους, γιατί έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος ότι κόβουμε τα επιδόματα από τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Καταρχήν να πούμε ότι επιδόματα παίρνουν 800.000 οικογένειες. Από αυτές το 92% 738.000 οικογένειες. Ακριβώς έτσι όπως το λέω. Θα δουν μεγάλες και λίγο μικρότερες αυξήσεις, αλλά κυρίως μεγάλες και μέχρι 100%. Παραδείγματος χάρη, το παιδί με ένα. Ή θέλετε να πάω κατευθείαν στο τρίτο. Όχι, να ξεκινήσουμε ό,τι από θέλει. Το ένα παιδί, γιατί πολλοί κόσμος έχει ένα παιδί και έχει μια σημασία να ξέρει τι θα πάρει. Μοναχοπέδι. Μοναχοπέδι, γάλα. Είστε εσείς μοναχοπέδι. Λοιπόν, έπαιρνε 480 ευρώ το χρόνο και θα πάρει 840, κυρία Γιάμαλη, το ένα παιδί. Ωραία. Τα δύο παιδιά έπαιρναν 960 και θα πάρουν 1680. Τα τρία παιδιά έπαιρναν 2.940 και θα πάρουν 3.360. Επιμένω, δηλαδή θα πάρουν αύξηση 420 ευρώ. Τα τέσσερα παιδιά έπαιρναν 3.920 και θα πάρουν 5.040. Δηλαδή θα πάρουν αύξηση 1.120 ευρώ. Αυτοί που έκαναν... Τα πέντε παιδιά και τα λοιπά. Βεβαίως. Πόσοι είναι αυτοί από τους τρίτεκνους πολυτεκνούς? Είναι το 50% που θα δουν αυτές τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που μόλις ανέφερα και θα τις δουν γρήγορα. Γιατί αλλάζουμε το σύστημα, θα τα δίνει ο ΓΑ, θα τα δίνει μέσω της ΙΔΙΚΑ, θα δοθούν πολύ γρήγορα όλα αυτά τα χρήματα και όλη αυτή η ιστορία που έχει τρομοκρατήσει πάρα πολλές οικογένειες θα σταματήσει. Ποιοι θα δουν μειώσεις? Θα δουν μειώσεις τα δύο ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Δηλαδή? Διότι από πάντα... Από πάντα, δεν το κάναμε εμείς αυτό, υπήρχαν τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Δηλαδή, οι πιο φτωχοί, να το πω έτσι, όπου στους τρίτεκνους ήταν μέχρι 15.000 ευρώ το χρόνο, ή λίγο καλύτερα οικονομικά, όπου στους τρίτεκνους ήταν μέχρι 22.500 το χρόνο, και ή ακόμη λίγο καλύτερα, όπου στους τρίτεκνους ήταν μέχρι 33.740.000 το χρόνο. Ξέρω τον αντίλογο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κυρία Φωτίου, με αυτά τα λεφτά να αναθρέφεις τρία παιδιά ή τέσσερα κτλ. Τα εισοδηματικά κριτήρια μιλάω. Δεν είναι οριακά. Είναι οριακά. Αλλά να ξέρουμε πόσο πιο χαμηλά είναι για αυτόν τον τρίτεκνο που έχει εισοδηματικά κριτήρια από 0 μέχρι 13.500. Αυτός είναι που θα δει τις μεγάλες αυξήσεις και που μόλις τώρα ανέφερα. Υπάρχουν οι άλλοι θα δουν μειώσεις, όπως ακριβώς το είπα, ακριβώς γιατί είχε δοθεί ένα δεύτερο επίδομα, ειδικά μόνο στους τρίτεκνους και πολυτεκνούς, ανεξάρτητο από οικονομικά, από εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Όταν φτιάνεις λοιπόν ένα σύστημα δίκαιο και ισότιμο κατά την άποψή μας, δυστυχώς πρέπει να υπάρξει μία περίοδος μετάβασης. Δηλαδή ακριβώς να απορροφήσεις τη μετάβαση από το παλιό σύστημα στο καινούριο, χωρίς να έχεις κραδασμούς, χωρίς να χάσουν, κυρία να το Φωτίου, πω έτσι, κυρία Σαράντη. Κυρία Φωτίου, και αυτό υποσχέθηκα. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, το κρατάω ως υπόσχεση. Ναι. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι βεβαίως ότι θα γίνει μια προσπάθεια το επόμενο έτος να διορθωθεί η αδικία σε όποιους προκύψει. Άρα υπάρχει η αδικία. Η μείωση. Εννοώ η μείωση. Και επιμένω. Μείωση υπάρχει βεβαίως. Και επειδή, και το είπα από την πρώτη στιγμή, δεν το κρύψα ποτέ, ότι υπάρχει μείωση.
σε πόσες χιλιάδες οικογένειες. Επίσης αυτό το ξέρουμε. Σας είπα, σε λιγότερο από το 50% των τρίτεκνων και πολύτεκνων θα υπάρξει μείωση. Και αυτές τις μειώσεις θα τις αντιμετωπίσουμε μέσα στο 18, ώστε κανείς, γιατί σήμερα στην κρίση και ένα ευρώ όταν σου κόβεται, από όπου και να σου κόβεται, είναι κόστος για σένα, για την οικογένειά σου. Η δική μας κυβέρνηση το ξέρει αυτό. Υπουργέ, εγώ δέχομαι έτσι τις καλές προθέσεις, δεν έχω λόγο να τις αμφισβητήσω. Ωστόσο, σας ακούω πολύ συχνά, με συγχωρείτε, να ισχυρίζεστε την αναδιαμόρφωση, την επανίδρυση ενός νέου προνοιακού κράτους. Σε τι συνίσταται αυτό σε συνθήκες επιτροπίας? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα προνοιακό κράτος στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα κράτος ιδρυματικό. Χιλιάδες δηλαδή ιδρύματα, ΜΚΟ και τα λοιπά, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που άλλα καλά, άλλα όχι καλά. Και έχουμε κάθε τόσο αυτά που ακούμε στα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά. Είχαν αναλάβει την κοινωνική προστασία, φιλανθρωπικά σωματεία λοιπόν, αυτό που λέω εγώ ότι το κράτος ήταν αυτό που έστησε η Φρυδερίκη, και από την άλλη επιδόματα. Αυτό δεν είναι προνοιακό κράτος. Mm-hmm. Προνοιακό κράτος τι είναι? Επί της ουσίας, με συγχωρείτε, εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι βάλετε στο εσωτερικό σας, γιατί κινιόσαστε πάρα πολύ στη λογική των επιδομάτων. Μισό λεπτό να ξαναέρθουμε και σε αυτό. Τι είναι λοιπόν προνοιακό κράτος? Καταρχήν δεν αφορά μόνο τους φτωχούς, δεν αφορά μόνο τους ανάπηρους, δεν αφορά τους ηλικιωμένους, τα παιδιά στα ιδρύματα, τα παιδιά τα κακοποιημένα, δεν αφορά τους άστεγους, τους Ρωμά. Δεν αφορά όλο αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη βεντάλια που μόλις περιέγραψα. Αφορά τον καθένα μας. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Φτιάχνουμε ένα σύστημα πια με 240 κέντρα κοινότητας, με 13 περιφερειακά παρατηρητήρια και με μία διεύθυνση μέσα στο Υπουργείο. Τι κάνει αυτό το σύστημα? Αυτό έχει ένα ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα από πάνω μέχρι κάτω, σαν κορμό. Τι σημαίνει έτσι αυτό? Μία πλατφόρμα ηλεκτρονική, όπου εσείς, κύριε Σαράντη, αύριο λοιπόν το πρωί, δεν ανήκετε σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες νομίζω, πηγαίνετε λοιπόν στο κέντρο κοινότητας, λέτε το αφημί σας, το κέντρο κοινό έρχονται μπροστά στον υπάλληλο που είναι διαπιστευμένος με το απόρριτο των στοιχείων σας, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, πόσα παιδιά έχετε, ποια είναι η περιουσία σας, ποια είναι τα εισοδήματα σας κτλ. Και σας λέει αμέσως αυτός ποια επιδόματα, ποιες παροχές, τι μπορείτε να πάρετε από το κράτος. Το πρώτο λοιπόν. Και σας βοηθάει να το κάνετε μάλιστα και ηλεκτρονικά εκείνη την ώρα, χωρίς πολλά και λίγα, γιατί ακριβώς η πλατφόρμα που υπάρχει στα κέντρα κοινότητας είναι αυτή του ΚΕΑ, είναι αυτή που έδωσε το κοινωνικό μέρισμα, άρα διασταυρώνει τα πάντα online. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εσείς ρωτάτε, έχω έναν ανάπηρο πατέρα ή έχω έναν ηλικιωμένο πατέρα, πού θα τον βάλω και με τι προϋποθέσεις? Αμέσως υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία, ένα δεύτερο μητρό που σας λέει στην Καλαμάτα, που ζείτε στην Αθήνα, σε εκείνη την περιοχή, πού θα πάτε τον πατέρα σας, τι υπηρεσίες λοιπόν, και συγχρόνως σας λέει, αν το παιδί σας είναι άνεργο, ότι πρέπει να πάει να γραφτεί στον ΟΑΕΔ και να πάρει αυτές τις παροχές. Το τρίτο μητρό σας λέει ποια προγράμματα γίνονται στην περιοχή σας, ΕΣΠΑ, προγράμματα που έχει κάνει ο Δήμος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει κάνει ο Δήμος με την Περιφέρεια, όλα τα προγράμματα. Τι γίνεται, κύριε Σαράντη, από εδώ και ύστερα? Τελειώνει το πελατειακό κράτος. Δεν χρειάζεστε να πάτε σε μένα, να έρθετε σε μένα και να με παρακαλάτε κάπου να βάλω το παιδί σας ή τον πατέρα σας. Δεν χρειάζεται να πάτε στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για να μην πω τίποτε άλλο και να παρακαλάτε κάπου να δείτε μια καλύτερη μέρα. Αυτό σημαίνει πρόνοια. Αυτό σημαίνει κοινωνική αλληλεγγύη. Εμείς λοιπόν ιδρύουμε στη χώρα μας την κοινωνική αλληλεγγύη. Πρώτον. Δεύτερον, όλα τα επιδόματα δινόντουσαν από διάφορους φορείς. Αυτό δημιουργεί μια πολυνομία και αδιαφάνεια. Εμείς μαζεύουμε όλα τα επιδόματα στον ΟΓΑ, ο οποίος γίνεται ο ΠΕΚΑ όμως. Ναι, γίνεται Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΠΕΚΑ.
θα είναι επίσης αγαπημένος οργανισμός όπως ήταν πριν ο ΓΑ, γιατί με πολύ γρήγορες διαδικασίες, παράδειγμα τα οικογενειακά, και με μικρή γραφειοκρατία θα πάψεις να πηγαίνεις χαρτιά. Θα μειωθεί γιατί και το η γραφειοκρατία σύστημα... για τους αναπήρους, κυρία Υπουργέ. Βεβαίως, γιατί αντίστοιχα ένα θέμα που επιτύχαμε και ήταν στο πολυνομοσχέδιο, αλλά δεν το αναφέρει κανείς, είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπήρου. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπήρου θα πλέον θα αποφορτίσει τον ανάπηρο από το να πηγαίνει, έρχεται σε υπηρεσίες, να παίρνει χαρτιά για να πάρει το ποσοστό αναπηρίας του. Απλοποιείται όλη η διαδικασία και τα ΚΕΠΑ. Πολύ γρήγορα θα το δουν αυτό οι ανάπηροι αυτό? Στο πιλωτικό της Αθήνας που ξεκινάει τώρα αρχές Μαρτίου, στο πιλωτικό της Αθήνας και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Το αναπηρικό κίνημα είναι κοντά μας, σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που κάνουμε και είναι μέσα σε αυτά που, που θα επιτύχουμε μέσα στο 18. Ήθελα όμως πριν τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο να πω ότι για μας το 18 θα είναι έτος για το παιδί. Στο παιδί θα έρθουμε με ένα σύνολο παροχών. Εκεί έρχεται και το πρόγραμμα επιδότησης από εθνικούς πόρους για την είδηση λειτουργίας νέων δημοτικών βρεφονιπιακών σταθμών. Ακριβώς. Σε αυτό το πλαίσιο είναι. Που το είπα ήδη. Θα κάνουμε ένα πλέγμα λοιπόν παροχών. Γιατί ακούστε, είδαμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία, που είναι μόνες χώρες όλη την Ευρώπη που αντιμετώπισαν το δημογραφικό. Και εδώ θέλω να πω δύο κουβέντες για το δημογραφικό, γιατί ακούστηκαν πολλά παράλογα και αντιεπιστημονικά αυτές τις μέρες στη Βουλή. Το δημογραφικό, όπως ξέρετε, δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα. Αυτό το ξέρουν όλες οι χώρες. Η δικιά μας είναι το μεγάλο παράδειγμα. Τι έκανε η δικιά μας? Το 1993 έκανε μια επιτροπή στη Βουλή, διακομματική. Τι αποφάσισε? 10 πράξεις για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Τι απόγινε? Τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να δώσει αυτό το επίδομα πολυτέκνων και τριτέκνων επιπλέον. Τι έγινε? Πόσες ήταν οι γεννήσεις το 1993? 102.000. Πόσες ήταν οι γεννήσεις 20 χρόνια μετά, το 2013? 92.000. Πόσες ήταν οι γεννήσεις όταν εμείς παραλάβαμε την κατάσταση? Ήταν 91.500. Αυξήθηκαν κατά 1.000 το 16, που έχουμε επίσημα στατιστικά γιατί δεν έχουμε άλλα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό με επιδόματα. Αντιμετωπίζεται, όπως είπα, αν η μητέρα είναι ασφαλής, αν ο νέος άνθρωπος ξέρει ότι έχει εργασία, αν μπορεί να του κατοχυρώσουμε ότι το παιδί του είναι προστατευμένο. Σχολικά γεύματα λοιπόν και όχι συσίτια, βρεφονιπιακούς σταθμούς. Η Γαλλία έχει ένα πρόγραμμα που είναι η μόνη χώρα, όπως και η Γερμανία, που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Ένα πρόγραμμα βρεφονιπιακών όλη τη μέρα, ανοιχτών. 24 ώρες το 24ωρο. Όσο θα καταφέρνουμε εμείς να πολλαπλασιάζουμε τις ώρες των βρεφονιπιακών, να μπαίνουν τα περισσότερα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία στους βρεφονιπιακούς, τόσο θα εντείνουμε το αίσθημα ασφάλειας στις μητέρες, στα νεαρά ζευγάρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν από τις 800.000 οικογένειες παίρνουν επιδόματα σήμερα, οι 700.000 που είναι μονότεκνοι και δίτεκνοι, ενθαρρυνθούν να κάνουν άλλο ένα παιδί. Άλλο ένα παιδί. Γι' αυτό εμείς με τις πολιτικές μας και στα επιδόματα ακόμα ενθαρρύνουμε αυτή την μεγάλη κατηγορία οικογενειών. Υπουργέ, επειδή τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος μας, μία πολύ σύντομη απάντηση θα ήθελα για το πολύ δύσκολο και ευαίσθητο θέμα των υιοθεσιών. Έχουμε παιδιά τα οποία λιμνάζουν σε εισαγωγικά σε ιδρύματα. Έχουμε οικογένειες οι οποίες παλεύουν και θέλουν να έχουν ένα παιδί στο σπίτι τους και δεν συναντιούνται ποτέ αυτές οι δύο ανάγκες. Κυρία Γιάμαλη, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. 2 χρόνια δουλεύουμε αυτό το νομοσχέδιο, το καινούριο, το οποίο αυτή τη βδομάδα μπαίνει στη Βουλή, έχει ήδη κατέβει στη διαβούλευση. Από τη διαβούλευση είχαμε πολύ ωραίες παρατηρήσεις, 280 που δείχνουν και το μεγάλο ενδιαφέρον. Τι επιχειρεί αυτός ο νόμος? 4 πράγματα. Το πρώτο, να βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα. Δεν μπορεί να έχουμε παιδιά στα ιδρύματα που σημειωτέων σήμερα ακόμα δεν ξέρουμε πόσα είναι. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν φάκελο ηλεκτρονικό, ώστε, το οποίο εμείς θα κάνουμε,
το οποίο να υπάρχει σε εθνικό αρχείο, ώστε όταν μεθαύριο θέλει να βρει τις ρίζες του, να μην γίνονται όλες αυτές οι προσωπικές τραγωδίες που γνωρίζετε πολύ καλά. Οι ανάλογες εκπομπές παράπλευρων καναλιών τις αναδεικνύουν κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό θα τελειώσει με αυτό το νόμο. Mm-hmm. Το δεύτερο, όλοι οι θετοί υποψήφοι γονείς θα μπορούν να μπουν και αυτοί σε εθνικό, μέσα στο εθνικό σύστημα, το οποίο θα καταγράφει πόσους έχουμε, οι οποίοι είναι κατάλληλοι, έχει γίνει ο φακελός τους της καταλληλότητάς τους, έχουν πάρει μια μικρή εκπαίδευση για το πώς θα συμπεριφερθούν και περιμένουν να βρουν το παιδί που μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε ούτε πόσα παιδιά έχουμε, ούτε πόσους υποψήφιους θετούς γονείς έχουμε. Αυτό με το νόμο λύγει. Τρίτον, γιατί καθυστερούν? Γιατί έρχονται λοιπόν από τη μια τα παιδάκια είναι μέσα στα ιδρύματα που ξέρουν ότι επιστημονικά είναι λάθος, τεράστιο έγκλημα αυτό που κάνουμε στα παιδιά που μένουν στα ιδρύματα, γιατί έστω και μια μέρα και επιστημονικά λέγεται ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα για τον ψυχισμό τους, αλλά και για την νοητική τους συγκρότηση. Mm-hmm. Αυτό λένε οι επιστημονικές μελέτες σήμερα. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε παιδάκια μέσα στα ιδρύματα και απ' την άλλη έχω εγώ νεαρά ζευγάρια που έρχονται στο γραφείο μου και κλαίνε γιατί 4 χρόνια δεν μπορούν να υιοθετήσουν ή να γίνονται ανάδοχοι γονείς, που είναι ένα μεγάλο δώρο για όλες τις ελληνικές οικογένειες και το αγνοούν. Και εμείς θα το κάνουμε μεγάλο θέμα την αναδοχή. Να πάρουν λοιπόν ένα παιδί γρήγορα. Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Είναι πολύ μικρό το νούμερο που υπάρχει στα ιδρύματα, αλλά και στις περιφέρειες, που να κάνουν τις κοινωνικές εκθέσεις. Τι κάνουμε γι' αυτό? Κάναμε το ΣΚΛΕ, Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και επομένως έχει το δικαίωμα, όπως το ΤΕΕ παραδείγματος χάρη, δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο, να κάνει πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς στα 13 του περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, πολύ γρήγορα, μέσα σε 15 μέρες, όταν ένα ίδρυμα δεν έχει ή οποιοδήποτε δεν έχει κοινωνικό λειτουργό, παραπέμπει στο ΣΚΛΕ, ο οποίος έχει όριο ημερών για να κάνει την κοινωνική έκθεση, την κοινωνική έρευνα, mm-hmm, για τον υποψήφιο γονιό. Τι θα συμβεί λοιπόν, τι προσδοκώ? Μπορεί να είμαι υπεραισιόδοξη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα σε ένα χρόνο να ολοκληρώνει τη διαδικασία της υιοθεσίας, επειδή ακριβώς έχει ένα κομμάτι στα δικαστήρια που, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να το επιταχύνουμε, ενώ η αναδοχή να μπορεί να γίνεται και σε 6 μήνες. Νομίζω ότι όταν έρθει το νομοσχέδιο θα ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ καλώ όλη την αντιπολίτευση και έχω δείγματα ότι θα είναι θετική και θα συμβάλλει θετικά, γιατί όλη η κοινωνία η ελληνική ξέρει το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κυρία Φωτίου. Δεν μπήκαμε σε άλλα κομμάτια της επικαιρότητας. Προτιμήσαμε να σπαταλήσουμε τον χρόνο, γιατί τα εργασιακά και τα παιδιά και η οικογένεια, αυτό έχει για το κάθε σπίτι, για την κάθε οικογένεια, αυτά έχουν αξία. Θα φέρουμε ένα μεγάλο σχέδιο για το παιδί το 18. Θα το αφιερώσουμε στο παιδί και θα είμαι σε μια πολύ ευχάριστη θέση να έρθω κάποια Κυριακή πάλι να σας ανακοινώσω, εφόσον το εγκρίνει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό το μεγάλο σχέδιο για το παιδί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.